Ένα από τα μεγαλύτερα και χρόνια προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς είναι το ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων. Η κυβέρνηση με την πλατφόρμα Open Car που δημιούργησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έρχεται να βάλει τέλος σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το οποίο οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν ανα πάσα στιγμή εάν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο και αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να κυκλοφορεί στο δρόμο. Στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα των μεταφορών, δημιουργήσαμε πριν λίγες μέρες μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών την πλατφόρμα Open Car. Η πλατφόρμα Open Car που βασίζεται σε καλές πρακτικές που υπάρχουν σε όλες τις χώρες ουσιαστικά ενισχύει τη διαφάνεια και βελτιώνει και τους όρους της αγοράς δίνοντας όλα τα δεδομένα που αφορούν τα οχήματα προς τους πολίτες, δηλαδή αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο, αν είναι κλεμμένο και αν βρίσκεται σε κίνηση. Θεωρούμε ότι με την πλατφόρμα Open Car θα ενισχυθεί πάρα πολύ και η διαφάνεια, όπως είπα, και η επιχειρηματικότητα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων στον τομέα μεταφορών που βελτιώνει τους όρους της αγοράς, όπως είναι και ο ψηφιακός ταχογράφος, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες μέρες ως μια ακόμα δράση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Μεταφορών. Καταρχήν πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Πυριακάκη και την ομάδα του. Και εξηγώ το γιατί. Το 2010, όταν την εποπτεία ανέλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος, ζητήσαμε και πήραμε τη διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στο επικουρικό κεφάλαιο. Το οργανώσαμε και καταφέραμε οι εταιρείες online συνδεδεμένες να έχουν το αυτοκίνητο το οποίο είναι ασφαλισμένο. Στη συνέχεια, με το νόμο 4261 του 2014, η διασύνδεση αυτή έγινε και με την ΑΔΑΕ. Και έτσι για πρώτη φορά έγινε η προσέγγιση για τα ανασφάλιστα και ο στόλος ενώ πάντα ήταν στα 5,5 εκατομμύρια έφτασε στα 6,5 εκατομμύρια. Μειώθηκαν τα ανασφάλεια κατά 500.000. Τώρα τι έγινε και γιατί ο Πυριακάκης του αξίζουν τα μπράβο. Κατάφερε και διασύνδεσε όλους τους φορείς που εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και διασυνδέθηκαν αυτοί οι φορείς με την ΑΔΑΕ και με εμάς, με το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών. Έτσι λοιπόν μέσα από το Open Car μπορεί ο πολίτης να βλέπει το αυτοκίνητο, κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να δει ο καθένας, είναι αυτά που θα βλέπει στο δρόμο για ένα αυτοκίνητο και ταυτόχρονα να ελέγχεται και η ασφαλισιμότητά του. Άρα δηλαδή και ο πολίτης είναι χρήσιμο για τον πολίτη, γιατί και ο πολίτης μπορεί να δει αν έχουν πάει όλα εντάξει με την ασφαλισιμότητά του, αλλά είναι και το βασικό βήμα πάνω στο οποίο θα γίνει η επίλυση του θέματος των ανασφαλίστων. Διότι πλέον οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες online με ώρα ασφάλισης να δηλώνουν στο Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών την ασφάλιση ενός οχήματος και επομένως με τη διασύνδεση που υπάρχει θα εντοπίζεται άμεσα το ανασφάλιστο όχημα. Η πλατφόρμα Open Car είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για τους πολίτες, καθώς δίνει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί ένας πολίτης στην κατάσταση ενός οχήματος, αν είναι σε κίνηση, αν είναι σε ακινησία, αν είναι κλεμμένο, αν είναι ασφαλισμένο, με ταυτόχρονη διασφάλιση του φορολογικού απορρίτου. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες τόσο για τους πολίτες όσο και για τον ασφαλιστικό κλάδο. Και βεβαίως είναι ένα τρανό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου και τον ιδιωτικό τομέα.